Και κάποιος, ένας ηθοποιός και φίλος Στάθη Ψάλτη, Μάκης Κωστίνης. Ακριβώς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει βιβλίο με τη ζωή του Στάθη Ψάλτη. Ναι. Οπότε είχαμε μέσα σε όλα αυτά και την αντίδρασή της. Είχαμε και την αντίδραση της Βάσιας Τριφύλλη. Παιδιά, είναι μια συγκλονιστική συνέντευξη. Σοκαριστική η Βάσια Τριφύλλη. Μιλάει πώς έμαθε για την αρρώστια του Στάθη Ψάλτη στο νοσοκομείο στην Πτολεμαϊδα που κάνανε την περιοδεία. Mm-hmm. Εκτός από τον φίλο της, τον Στάθη Ψάλτη, που θα ακούσετε τι ακριβώς λέει, μιλάει και για όλη αυτή την τηλεοπτική καριέρα την οποία έκανε με το Ραντεβού στα Τυφλά. Ρίχνει τις μπηχτές της στη Ρούλα Κορομιλά αλλά και στον Μάρκο Σεφερλή, αλλά κάνει και το δικό της πολιτικό σχόλιο, γιατί υπήρξε για πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Τι σου λείπει περισσότερο από τον Στάθη Ψάλτη? Η ιδέα και μόνο ότι δεν θα ξαναβρεθώ ποτέ στη σκηνή, δεν θα το ξανακάνω να γελάει που να κατουριέται. Γιατί ο Ψάλτης ήταν χάρας. Ήτανε. Είχαμε βάλει και στίγμα ποιος θα κάνει τον άλλο να γελάσει. Τον έκανα εγώ. Πρόλαβες να του πεις, τον του Στάθη, πράγματα τα οποία δεν του τα είχες πει παλιότερα? Πρόλαβα. Πρόλαβες. Και σε αυτή την τουρνέ, μάλιστα, πρόλαβα. Χωρίς να... δεν φαινόταν ότι ήταν άρρωστος, βέβαια. Ήταν λίγο πιο αδύνατος από άλλες φορές. Μία στιγμή στην Πτολεμαϊδα άνοιξε η μύτη του και δεν έλεγε να κλείσει. Ασταμάτητα, και τον πήγαμε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Με χάχαλα και μπούχαλα, δηλαδή. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα σου μαυρίσω την καρδιά. Ιδίως όταν κάτι συμβαίνει σοβαρό. Και ραυνοβολήθηκα. Το μάθατε εκεί? Εκεί! Εκεί μπήκαμε. Στην Πτολεμαϊδα, δηλαδή, μπήκαμε, στο νοσοκομείο που μπήκατε. Ναι, γελώντας και παίζοντας. Θυμάμαι τώρα σαν τώρα είναι που μας διώξανε. Και του λέω εγώ από πάνω, φεύγουμε, έτσι. Τι εδώ, γεια του γιατρέ, αντίο τώρα, αντίο τώρα. Και γελώντας, δηλαδή, γέλαγε. Και όμως βγαίνουμε έξω. Μας λέει εκεί ένας γιατρός ότι δεν υπάρχει σημείο του κορμιού του που να μην έχει καρκίνο. Και παραλίγο, δηλαδή, παραλίγο. Δηλαδή, για να κοροϊδέψω την αρρώστια που τη σέβομαι και τη φοβάμαι και την εκτιμώ και την παλεύω, αλλά για να κοροϊδέψω και το χάρο, νομίζω μόνο στα φρύδια του και στα τσίνορά του δεν είχε. Δεν του είπαν τίποτα.